Ο ελληνοπερσικός κόλπος των δεξαμενόπλοιων ξέσπασε στον Περσικό κόλπο και με ενεργή ρωσική συμμετοχή, γράφει ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, σημειώνοντας πως οι Έλληνες στρέφονται κατά της Ρωσίας, ρισκάροντας να αντιμετωπίσουν ένα χτύπημα από το Ιράν. Σε αυτόν τον πόλεμο, πολλές ιδιαιτερότητες και σχεδόν κάθε μία από αυτές εκθέτει την Ελλάδα με τον πιο δυσμενή τρόπο σε σχέση με τη Ρωσία. Είτε στις 15 Απριλίου είτε στις 19 Απριλίου, σύμφωνα με διάφορες πηγές, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Πίγκας κρατήθηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Εύβοιας. Το τάνκερ μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αρχικά το αίτημα της Αθήνας για κράτηση αφορούσε μόνο το ρωσικό πλοίο και όχι το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια όμως το παιχνίδι παρενέβη το ελληνικό αντιμονοπωλιακό γραφείο. Διέταξε την απελευθέρωση του ρωσικού τάνκερ, το οποίο δεν παραβίασε τίποτα. Όμως, πληροφορίες από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη φτάσει στα μάτια και τα αυτιά των χειριστών τους της CIA. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε όχι μόνο την κατάσχεση του φορτίου, αλλά και την παράδοσή του στα κράτη. Φαίνεται ότι οι Έλληνες αποφάσισαν να σκοτώσουν δύο πουλιά με μία πέτρα, να σκύψουν μπροστά στις πολιτείες και να σκάσουν τους ορκισμένους φίλους και τους εχθρούς τους, τους Πέρσες. Μια άλλη θαλάσσια ΙΕΝΑ ανέλαβε να παραδώσει το φορτίο στο εξωτερικό, η ελληνική εταιρεία Dynacom με το τάνκερ της Ice Energy. Πεζοναύτες του IRGC συνέλαβαν δύο ελληνικά πετρελοφόρα στον Περσικό κόλπο, το Prudent Warrior και το Delta Poseidon. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι Έλληνες ναυτικοί διεύρυναν πολύ τις γνώσεις τους, έχοντας μάθει πολλά για τον εαυτό τους, τους ανθρώπους τους, τη χώρα τους, την ιστορία τους, αναφέρει το ρωσικό δημοσίευμα, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις κατά της Ελλάδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έστειλε σημείωμα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρεσβευτή στην Αθήνα σε σχέση με τη βίαιη κατάληψη πλοίων. Ποιος θα είναι ο κύριος ωφελούμενος από τον ελληνοπερσικό πόλεμο των δεξαμενόπλοιων, όπως πάντα οι Αμερικανοί? Ποιος δεν κέρδισε τίποτα? Η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αγοράζουν πετρέλαιο στη νέα τιμή. Η Ελλάδα με την επιβολή κυρώσεων ήταν δούριος ύπος για την Ευρώπη. Δεκάδες ελληνικά τάνκερ επέτρεψαν στη Ρωσία να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων στα 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έναντι 3,2 εκατομμυρίων βαρελίων 2,5 μήνες νωρίτερα. Μόνο τα λιμάνια της Ελλάδας δέχονταν περίπου 900.000 βαρέλια καθημερινά, από όπου ανακατευθύνονται σε άλλες χώρες. Συνολικά, περισσότερα από τα μισά από όλα τα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα μεταφέρθηκαν με ελληνικά τάνκερ. Και, εχμαλωτίζοντας ελληνικά τάνκερ, οι Πέρσες κατέλαβαν ουσιαστικά ρωσικό πετρέλαιο. Το μόνο ερώτημα είναι αν αυτό συμφωνήθηκε με το Κρεμλίνο. Οι Έλληνες λαθρέμποροι λένε μια σκληρή ρίση. Η υπερβολική εκτροπή μπορεί να γίνει το φιλί του θανάτου. Όσο για το μοιραίο αποτέλεσμα δεν είμαι σίγουρος, αλλά ένα ιρανικό φιλί που στάλθηκε από τις ακτές του Περσικού κόλπου σίγουρα θα τους φέρει περισσότερα προβλήματα. Έτσι, η Ελλάδα μαστίγωσε τον εαυτό της. Πρώτον, απέδειξε σε όλο τον κόσμο την πλήρη έλλειψη κυριαρχίας. Αρχικά, οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν βοηθητικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη λεπτή κατάσταση με το πετρέλαιο, αν και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό αν ήθελαν να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και να μην τσακωθούν ξανά με τον αιώνιο αντίπαλό τους στο Ιράν. Δεύτερον, με εντολή των Ηνωμένων Πολιτείων, διέπραξε πράγματι μια πράξη θαλάσσιας πειρατείας, κατασχοντάς το πετρέλαιο κάποιου αλλού. Τρίτον, περίεπλεξε τις σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ιράν. Τέταρτον, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, έδειξε για άλλη μια φορά τη στάση της απέναντι στους Ορθοδόξους αδελφούς στην πίστη και την κατανόησή της για την Ορθοδοξία. Οι 300 Σπαρτιάτες σας πουλήθηκαν στους Αμερικάνους για 30 αμερικανικά αργύρια. Οι αλεξιπτωτιστές του IRGC δήλωσαν κοροϊδευτικά με άσχημα αγγλικά στους Έλληνες ναύτες. Και τις προάλλες, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς είπε σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα θα προμήθευε τάγκ σοβιετικού τύπου στην Ουκρανία και σε αντάλλαγμα θα λάβει νέο εξοπλισμό από τη Γερμανία. Μέσω μιας τέτοιας κυκλικής ανταλλαγής σχεδιάζεται να αυξηθεί ο όγκος των παραδόσεων στην Ουκρανία. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι αδελφοί από τις ακτές του Αιγαίου, όπως αποδείχθηκε, προμήθευαν όπλα στους εχθρούς μας για να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους Ρώσους στρατιώτες. Και αμέσως έρχεται στο μυαλό το σχίσμα στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον 17ο αιώνα, οι νονοί, οι εμπνευστές και οι συνεργάτες του οποίου ήταν ακριβώς οι Έλληνες. Είναι δυνατό να οικοδομήσουμε ολόκληρη τη χώρα με Ορθόδοξες εκκλησίες και ιερά, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουμε πιστοί ιένα της Προτεσταντικής Συλλογικής Δύσης. Καταλήγει το ρωσικό δημοσίευμα.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.